δύο ειδήσεις. Τι αυτό που υποδάσκαλο να θέσουμε κάποιος που θέλει να γίνει στη διαδικασία να βρει διοικητικό συμβούλιο, ή αν το πλησιώσετε κάποιοι άλλοι, ή το πρωτοδικείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Σήμερα θα αποφασίσουμε. Νομίζω ότι και εγώ θα προγράψω τη διαδικασία να αναφέρουμε τον λόγο του Μάκη, να ρωτήσει κατάλληλε ενέργειε, να μπορέσει να συμμετέχει. Να δώσουμε ένα προϋποθέσεις που είναι έτσι. Ούτε πρέπει να ακουστεί ποτέ το η ομάδα να μην κατέβει. Γιατί αν η ομάδα δεν κατέβει ή αν η ομάδα πάει στο πρωτοδικείο, τότε αυτομάτως μιλάμε για τη διάλυση της ομάδος ή θα πάει τουλάχιστον μια πενταετία η ομάδα για να ξαναβρει τον δρόμο της. Γιατί αν η ομάδα πάει στο άλλο δομικό, ποιος θα την κατεβάσει στο άλλο δομικό και πώς θα την κατεβάσει και με τι σκοπό θα την κατεβάσει. Θα πάμε στο άλλο δομικό και θα πούμε αν δεν δηλώσει συμμετοχή, πάει στο άλλο δομικό. Αν δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τις 13 Αυγούστου. Αν δηλώσει συμμετοχή και δεν κατέβει. Αν δηλώσει συμμετοχή και δεν κατέβει, πέφτει δύο Αυγούστου. Άρα δεν ξέρω να μην δηλώσει συμμετοχή μέχρι τις 13 Αυγούστου. Δεν δηλώσει συμμετοχή. Ναι, αλλά τι γίνεται. Εδώ υπάρχει άλλο σκέφτο. Γίνεται παραπέρα. Γιατί το επιστρέφω στο τοπικό. Καταστροφή σημαίνει. Γιατί πώς θα κατέβει η ομάδα, με τι κίνδυνο θα κατέβει, θα πούμε τι. Ότι κατέβαμε κάποιο στο τοπικό, κάναμε τι. Και ποιο θα την κατεβάσει πάλι στο τοπικό, δεν είναι αδίκατο. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, πρώτο. Εντάξει, η ομάδα πρέπει να κατέβει. Εγώ θα ζητήσω μια διορία μέχρι τη Δευτέρα να προσπαθήσω να βγάλω δίκη. Και καταλήγω και θέλω να είμαι απόλυτο σε αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις γιατί την προηγούμενη εβδομάδα το δήλωσα και το δηλώνω εδώ εφθαρσό. Ότι πέρσι όλοι ξέρετε ότι έκανα μια προσπάθεια από την ομάδα της Αρδούσας και στην Αρδούσα έντυξε μου δείξα μια ανθρώπη τέτοια ζεστασιά και τέτοια αγάπη που για μένα είναι πρωτόκολλο. Και σας το έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι ο Μάρτς Αρδούσας δεν την αφήνω. Από εκεί πέρα όμως θα υλικό της προσπάθειας για σχηματισμό διοικήσεως έχω λάβει τα ενθαρρυντικά μηνύματα μέσα από την Διοικητική Συνέλευση. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει και κάποιες επαφές, οι οποίες όμως επαφές θα έπρεπε κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν με την έννοια ότι πρέπει να... τον πρώτο λόγο έχει πάντα ο... και ο Γιώργος αναμερχόμενος πρόεδρος. Από εκεί πέρα λοιπόν, ζητώ 4 μέρες περιθώριο, 5 μέχρι Δευτέρα. Ή Δευτέρα ή Τετάρτη. Θέλω να πιστεύω ότι και με αυτά που άκουσα εδώ μέσα θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε δίκηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε δίκηση ή Δευτέρα ή Τετάρτη. Αφήνω ανοιχτό. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρο για την προσπάθεια. Αυτό δεν φορά, βρίσκανε και κάποια πράγματα εδώ πέρα ότι και γίνανε κάποια επεισόδια και ζητώ και συγγνώμη και όλα την προηγούμενη φορά. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που είπα. Έτσι. Δεν θέλω από κανέναν αυτό να πάει το βράδυ σπίτι και να κοιμηθεί ίσως και να πει το λύσαμε το πρόβλημα, το πήρα με τουλάχιστον. Ή τη Δευτέρα ή την Τετάρτη θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα κοιμήσει. Κύριε Πετρουλάκη, είσαι αδιέξης. Αν είναι δυνατόν να συνεργαστείτε και με τον κύριο Τζούλη. Και το βάλτε πρώτη, σε πρώτο ράφι, το κύριο Δούλη
Είναι ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Δημήτρης Κουπεντιάδου. Είναι ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ομάδα δεν θα κατέβει απλώς για να κατέβει. Με την ελάχιστη, με την ελληνική εμπειρία πρόεδρος. Και θέλω να πω ότι το να λαμβάνεις την προεδρία του Παμνήσου, είναι λόγια που τα είχε πει ο Γιώργος, τα είπα εγώ προς τιμή του, είναι βάσανο μεγάλο, αϊπνίες, ξενύχτια, πιέσεις κτλ. Και το γεγονός ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, στη συγκυρία αυτή, ο Γιώργος πάλι μπαίνει μπροστά, του αξίζει ένα έβγε, κατελάχιστο, έτσι.